Αλφρέντο. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω πως μόνο μια συνεργατική μορφή μπορεί να προχωρήσει και να διεκδικήσει και να κάνει την ιδιωτική διαφορά στην αυτοδιοίκηση στα Τρίκαλα. Για μένα ήταν μονόδρομος, παρόλο που παλιότερα είχα ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να διαχωριστεί, γιατί πραγματικά χρησιμοποιήθηκε πολιτικά βέβαια, αλλά η συνεργασία στην αυτοδιοίκηση για μένα ήταν μονόδρομος και παραμένει μονόδρομος. Δεν έχω αυταπάτες ότι οι ίδιες δυσκολίες υπήρχαν και τώρα. Θεωρούσα ότι στην πορεία του χρόνου θα είχαν οριμάσει κάποιες συνθήκες. Με λέει που μου βλέπω ότι δεν έχει οριμάσει η κατάσταση όσο θα ήθελα. Και παραμένει πάντα η αυτοδιοίκηση, η συνεργασία στην αυτοδιοίκηση ζητούμενο και όχι αίτιο. Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα και το μέλλον του χώρου στην αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να αντιπαραδειθούμε με την νεοφιλελεύθερη έτσι, επικράτηση και επέλαση που ήδη έχει δείξει σε όλους τους τομείς, στην παιδεία, στην οικονομία, στην υγεία, στα συνδικαλιστικά, τι να πρωτοθυμηθώ, στα εργασιακά, βάλετε παπουδού. Αυτή είναι η μορφή άσκηση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά εμένα, που τη χάνω και την κεφαλής αυτής της παράταξης και νιώθω και την ευθύνη να ανοίξει αυτήν την κουβέντα τώρα. Έτσι, δεν είναι νωρίς το λέω, αλλά δεν είναι και μακριά. Έχουμε χρόνο από τις επόμενες εκλογές, ώστε να διαμορφωθεί η κατάλληλη πρόταση για την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι αυτή. Συναισθανόμενος λοιπόν την κατάσταση των πραγμάτων με καθαρή ματιά, με απόλυτη συνέστηση της ιδεολογικής μου ταυτότητας, μακριά από κομματικούς πατριωτισμούς εντός εισαγωγικών και κομματικές καθαρότητες πάλι εντός εισαγωγικών, προτείνω τη συγκρότηση ενός νέου ψηφοδελτίου των ευρύστερων κεντροαριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων. Στη βάση της υπάρχουσας παράταξης, με περαιτέρω ενίσχυση σε πολιτικό ανθρώπινο δυναμικό, καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω, ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να ενισχυθεί έτσι στο μέγιστο βαθμό, ώστε να φτιαχτεί ένας ανταγωνιστικός πόλος για τις επόμενες εκλογές. Και αυτό και όλοι εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια πορεία προς τον κόσμο. Να αναδείξουμε και τα προβλήματα της δημοτικής αρχής και ταυτόχρονα να κάνουμε και τις δικές μας προτάσεις. Δεν έχει σημασία αν θα είμαι εγώ επικεφαλής. Το έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Δεν είμαι καν επαγγελματίας πολιτικός. Και προφανώς έτσι δεν είναι και αυτός ο σκοπός στη ζωή μου. Έχω όμως την αγωνία για την παράταξη και το μέλλον του τόπου και αυτό είναι το μοναδικό μου κίνητρο. Σήμερα δεν θα πάρουμε καμία απόφαση. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Σήμερα ανοίγουμε μια κουβέντα η οποία χρονικά δεν θα είναι ατέρμονη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και ένα χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα σεβαστώ τα θεσμικά όργανα και τις θεσμικές διαδικασίες των κομμάτων. Ξέρετε ότι στο επόμενο δίμηνο υπάρχουν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό η απόφασή μου τουλάχιστον, αλλά και φαντάζομαι και το πλαίσιο του διαλόγου που θα υπάρξει σε όλους σας, εννοείται ότι θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Αλλά κάποια στιγμή και αυτή είναι η κουβέντα, όποια κουβέντα και αν γίνει, θα πρέπει να τελειώσει. Ούτως ώστε η επόμενη προσπάθεια, σας το είπα εξ αρχής, είτε γίνει από κοινού με την υπάρχουσα κατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη μετεξέλιξη, είτε οι χώροι έχουν ξεχωριστές, είτε βρεθεί κάποιος ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να στηριχθεί από άλλες δυνάμεις, να έχει τον χρόνο να ετοιμαστεί. Είπα πολλές φορές, δεν θα τορπιλήσω και δεν θα εμποδίσω κανέναν να διεκδικήσει την υποψηφιότητα του επικεφαλής, είτε σε οποιαδήποτε μορφή κι αν υπήρχε πριν. Και αν προκύψει. Έτσι τότε λοιπόν θα υπάρξει και η οριστική απόφαση που αφορά την επιφάνιση. Αν δηλαδή η διαθεσιμότητά μου με το παραπάνω σκεπτικό με το συνεχίσει και ως πρόθεση εκ νέου υποψηφιότητας.